Χιλιάδες είναι οι πολίτες στο Μητροπολιτικό Δήμο του Ρεθύμνου που άλλοι περισσότερα και άλλοι λιγότερα χρόνια ή ακόμα και μήνες προσπαθούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς το Δήμο. Από τον περασμένο Μάρτιο όμως η πανδημία του κορονοϊού έβαλε φρένο στον οικονομικό τους προγραμματισμό, φρενάροντας ταυτόχρονα και τα έσοδα του Δήμου. Σε απόλυτους αριθμούς, οι οφειλές των πολιτών αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Δήμος έχει ήδη λάβει μέτρα ανακούφισης των δημοτών του. Έχει σταματήσει και αναγκαστικά μετά να παίρνει, δηλαδή να δεσμεύει αφημί ή να αναζητεί και να κατάσχει χρήματα από τους λογαριασμούς. Αυτή την περίοδο έχει σταματήσει να το κάνει. Έχει μεταθέσει όλες τις υποχρεώσεις των ρυθμίσεων για μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, ώστε αυτή την περίοδο να μην χρειάζεται να βεβαιώνει για να παίρνει προς αυξήσεις τυχόν οφειλές. Και φυσικά έχει σταματήσει να βεβαιώνει νέες οφειλές, διότι τα δικαστήρια είναι κλειστά. Άρα δεν μπορεί κάποιος να ξεκινήσει τη διαδικασία προσφυγής κατά της βεβαίωσης και οπότε θέλω να δημιουργήσουν πρόβλημα στους οφειλέτες αυτούς. Όπως εξηγεί στην κάμερα της Κρήτη TV ο Στέλιος Πανουδάκης, ο στόχος που είχε θέσει η Δημοτική Αρχή προ-κορονοϊού εποχή ήταν η ίσπραξη περίπου 1.100.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Τώρα όμως που τα δεδομένα άλλαξαν, ο Δήμος προσανατολίζεται το φθινόπωρο πλέον να επανεξετάσει το θέμα, ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αφαιρέσει τυχόν προσαυξήσεις που θα έχουν αυτόματα συνυπολογιστεί στις οφειλές. Κάποιος ο οποίος μπορεί και δεν έχει πληγεί, π.χ. ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος τον παίρνει το μισθό του, δεν έχει πληγεί από τη διαδικασία αυτή, βεβαίως και θα πρέπει να το κάνει. Υπάρχει κάποια μνήμα σχετικά με την αποπληρωμή σε κάποιο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά θα είναι πολύ δύσκολο να μαζευτεί μια οφειλή 6-7 μηνών το Σεπτέμβριο να πληρωθεί. Αλλά αυτά μας καθοριστούν και από τις ΠΝΠ, οι οποίες θα βγουν ή τα νομοθετήματα πια, ΠΝΠ σταμάτησαν να βγαίνουν, σχετικά με τα μέτρα στήριξης των ιδιωτών, των επιχειρηματιών, αυτά που βγαίνουν σχεδόν σε όλα τα νομοσχέδια. Τα χρέη των ρεθμιωτών προς το Δήμο προσδιορίζονται χρονικά ακόμα και σε βάθος 20ετίας, ενώ προέρχονται από διάφορες πηγές. Πάρα πολλές κατηγορίες. Από κλήσεις συντροχεία μέχρι λογαριασμούς της ΔΕΗ, οι οποίοι διακόπη το ρεύμα χωρίς να πληρώσει την οφειλή στα δημοτικά τέλη, παρεπιδημούντα, καθάριστα, τέλη λατομείων, είναι πάρα πολλές κατηγορίες. Πάντως από τα 10 εκατομμύρια ευρώ, περίπου τα 3 από αυτά αφορούν σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που βεβαιώθηκαν από την ελληνική αστυνομία και εισπράττονται από το Δήμο Ρεθύμνου.